παιχνιδιού. Εμείς βλέπουμε και κάποια από τα highlights. Είναι ο Ρεντίγκας εδώ, ο παίχτης ο οποίος τράβηξε το κουπί στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ημίχρονο αν θέλετε καλύτερα. Την ώρα όπου το ΑΠΟΕΛ όμως έβρισκε λύσεις από παντού. Έβρισκε λύσεις από τον Σδράβιτς, από τον Λοϊζίτη τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα, από τον Γκράχαμ, από τον Βόνο ο οποίος οργάνωνε μαεστρικά τις επιθέσεις της ομάδας. Ο Τζάστιν Τζάκσον θα μας απασχολήσει σίγουρα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι ένα σκιάχτρο κατά την ρακέτα. Έκοβε ό,τι έβρισκε μπροστά του και φυσικά σκόραρε. Πάντα με την βοήθεια των συμπαικτών του. Είδαμε τον Γιάννη τον Γιαναρά στην επιστροφή του στα κυπριακά παρκέ. Είδαμε τον Ομπράιαν να επιστρέφει και αυτός και να πετυχαίνει 17 πόντους μέχρι την τρίτη περίοδο. Έφτασε την 20 του και ήταν κάτι αναμενόμενο. Μια και μιλάμε για ένα από το καλαθοσφαιριστή ο οποίος φάνηκε ότι θα ξεχώριζε από την παρουσία του στον κεραυνό. Εμείς βλέπουμε εδώ τον Ηλιάδη, το μεγάλο τρίποντο του Ηλιάδη, ο οποίος έκανε τα πάντα στο παρκέ, προσπάθησε πάρα πολύ να κρατήσει ζωντανή την ομάδα της Λεμεσού, η οποία για περισσότερα από 3 δεκάλεπτα δεν είχε βοήθεια στο σκοράρισμα πέραν του Ρεντίκας και του Ηλιάδη. Στη συνέχεια εμφανίστηκε και ο Εύανς, όμως ήταν φορτωμένος και με φάουλ και αυτό δεν τον άφησε να προσφέρει όσα ήθελε. Ήταν άστοχος και ο Νέιλορ και ο Χάρπερ αν και ξεκίνησε καλά στη συνέχεια χάθηκε. Υπάρχει όμως ο χρόνος και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει συνέχεια, θα δούμε καλύτερη εικόνα σίγουρα από πλευράς Απόλλωνα και φυσικά σίγουρα και από πλευράς ΑΠΟΕΛ ακόμη καλύτερη εικόνα στην συνέχεια. Εμείς εδώ βλέπουμε κάποια από τα highlights, συνεχίζουμε η μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ με τον Βόν εδώ να σκοράρει. Αν και το παιδί που έκλειψε την παράσταση να μας επιτραπεί είναι ο Πέτρας Δράβιτς, μόλις 20 χρονών, εξαιρετικές άμυνες, έκοψε σούτ, σκόραρε κατά βούληση. Εδώ βλέπουμε περιοδείο λόγος, λέγαμε για τον Σδράβιτς. Βλέπουμε και τον Χάρπερ εδώ τώρα. Από πλευράς Απόλλωνα, λίγες ήταν οι φάσεις όπου μίλησαν οι ξένοι. Στις περισσότερες φορές εδώ, ο Τζάκσον λέγαμε ότι ύπταται με τις ανάλογες συνεργασίες. Μπορούμε να δούμε απίστευτα πράγματα φέτος από τον Τζάκσον. Πέρα από το να σβήνει στα φώτα στον οποιοδήποτε. Και εδώ το τελευταίο κάρφωμα από τον Γκραντ, το οποίο